Τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπη στην Κουτσαλικίδη επισκέφθηκε υποψήφια Δήμο Κομωτινή επικεφαλή Δημοτική Παράταξη Πολιτική Ανατροπή Ελένη Λαυτσή, όπου είχαν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που αφορεί περισσότερα τα προβλήματα τη ευρύτερη περιοχή και τι λύσει που μπορούν να βρεθούν. Είχαμε μια επικοδοματική συνάντηση με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Τσαλικίδη, και τον ευχαριστούμε πολύ που παρά το φορτωμένο πρόγραμμά του μας δέχτηκε και έκανε αποδεκτεί την πρόσκλησή μας. Ουσιαστικά θέλαμε να ενημερωθούμε σχετικά με τα ζητήματα που άπτονται των κοινών αρμοδιοτήτων του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας, όπως είναι τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής που έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές με πολλές φορές καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή. Να θυμίσω ότι λίγες ώρες ακραίων καιρικών φαινομένων μπορεί να καταστρέψουν περιουσιακά στοιχεία, φτάνουν να δημιουργήσουν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και να έχουμε καταστροφικές συνέπειες σε πολλά σημεία στην περιοχή μας. Να θυμίσουμε τα φαινόμενα που είχαμε πέρυσι στην περιοχή του Κρανοβινίου, της Καλίστης, στην περιοχή ανάμεσα στο Σιδηροχώρι και στα Παγούρια. Νομίζουμε ότι θα πρέπει η Αντιπεριφέρεια και ο Δήμος Κομωτινής να δρομολογήσουν κοινές λύσεις στα σημεία που μπορούν, με όποιο τρόπο μπορεί να συμβάλλει ο καθένας. Επίσης, θελήσαμε να ενημερωθούμε και όσον αφορά τις υπόλοιπες υποδομές, δηλαδή τους ταμιευτήρες, οι οποίοι πραγματικά είναι ένα σημαντικό έργο υποδομής για την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής μας, όπως είναι οι αναδασμοί, με παράδειγμα τον αναδασμό της Γρατινής, ο οποίος καθυστερεί εδώ και αρκετά χρόνια, είναι σημαντικά αναπτυξιακά έργα. Εμείς θεωρούμε ως παράταξη ότι άσχετα με το ποιο αρμοδιότητα είναι, το αν είναι του πρώτου ή δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, το κάθε έργο, θεωρούμε ότι ο Δήμος θα πρέπει να συμβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο, δεν θα πρέπει να είναι τίποτα από αυτά ξένο προς αυτόν. Χαρήκαμε για την συνάντηση αυτή. Ήταν πολύ επικοδοματική, πολύ ενημερωτική. Ξεκαθαρίσαμε πολλά ζητήματα. Αντιληφθήκαμε το έντονο ενδιαφέρον του κυρίου Τσαλικίδη όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν το Δήμο Κομωτινής και θέσαμε μία βάση για μελλοντική συνεργασία. Είχαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να συζητήσουμε ευρέως κάποια ζητήματα που αφορούν τόσο το Δήμο Κομωτινής αλλά και την περιοχή της Ροδόπης. Είναι σε θετική κατεύθυνση, θεωρώ ότι είναι η κίνηση που έκανε η παράταξη της κυρίας Λαυτσή πολιτική ανατροπή. Η αρμοδιότητα ήταν το βασικό μας θέμα συζήτησης και αυτό το οποίο τόνισα και είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι όσοι ασχολούνται με τα κοινά είναι ότι πέρα των αρμοδιοτήτων έχει μεγαλύτερη σημασία η υπευθυνότητα, η στάση με την οποία αντιμετωπίζουμε τα καθημερινά μας προβλήματα και ο συντονισμός στον οποίο οφείλουμε να έχουμε και συνεργασία μεταξύ μας προκειμένου να βοηθήσουμε και να ευνοηθεί η περιοχή μας απορροφώντας όσο το δυνατόν περισσότερα προγράμματα ΕΣΠΑ αλλά και συνδυάζοντας έργα, εργασίες προκειμένου να υπάρξει ο καλύτερος συντονισμός ώστε να έρθει η ανάπτυξη στο σύνολο της περιοχής. Γιατί όπως γνωρίζουμε η ανάπτυξη δεν έχει σύνορα. Όταν ο γείτονά σου έχει προβλήματα δεν μπορείς και εσύ να είσαι χαρούμενος, δεν μπορείς και εσύ να είσαι ικανοποιημένος με αυτό που συμβαίνει, διότι ως γείτονας πάντοτε αντιμετωπίζει πρώτος το πρόβλημα. Εύχομαι καλή επιτυχία στην παράταση της κυρίας Λαυτσή και σε αυτή την κατεύθυνση είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε άλλου φορέα ή υποψηφίου, ο οποίος θέλει να ενημερωθεί για τα θέματα της Ροδόπης.